Κύριε Γιαννόπουλε, είμαστε εδώ πέρα στην πίστα Σαν Νίκολα. Είσαστε φίλος του αθλήματος και παλιός αγωνιζόμενος. Είσαστε όμως και πρόεδρος της εταιρείας που έχει αναλάβει το αεροδρόμιο του Στηριώδου. Τι προβλέπετε για εκεί? Όπως τα λέτε, έτσι είναι ακριβώς. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που ήρθα σήμερα και είδα παλιούς φίλους, γνώμενους που είμαστε μαζί συναθλητές και βλέπαμε όλα τα παιδιά μαζί. Ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Καλασόπουλος, έχει γνωρίσει πρόεδρος του μονοπρόσωπου ΑΕ εταιρεία της Στηριώδου, το οποίο έχει ένα όραμα τόσο ο Δήμαρχος όσο και το Συμβούλιο να το προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί μέχρι τώρα έχει να διστάσουμε. Εμείς είμαστε στην προσπάθεια αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να βρούμε κάποιους επενδυτές για να μπουν στο αεροδρόμιο του Στηριώδου, να επενδύσουμε μέσα και να κάνουμε αγώνες πανελλήνιους όσο στο Τράνστερ, στην πίστα Σιρκουή. Γιατί όχι να φτιάξουν και μία κομμάτινη πίστα και motor cross, όλα αυτά μαζί, συν κάποια κτίρια που θα αξιοποιήσουμε, να μπορούν να γίνουν κάποιοι ανθρώποι να μπορούν να σε αυτό ακριβώς είμαστε πολύ κοντά, αυτό επιδιώκουμε, αυτό προσπαθούμε και είμαστε σίγουροι ότι μέχρι το τέλος της Φεβρουαρίου αυτό θα καταφέρει. Είναι πολύ σημαντικό, κυρίως για την Ασίνη και την ευρύτερη περιοχή. Όχι μόνο για τους αγώνες, αλλά για τον κόσμο που θα φιλοξενείται σε κάθε αγώνα, είτε και στις δοκιμές που θα γίνονται 10 με 15 αγώνες στον χρόνο. Και ο κόσμος που θα κατεβαίνει από όλη την Ελλάδα, οι επισκέπτες, οι τουρίστες, είναι σημαντικό για τον τόπο, για την ευρύτερη περιοχή, το λέω στα ξενοδοχεία, τα μαγαζά. Θα γίνει μια μεγάλη επισκεψιμότητα, πιστεύω. Από όσο γνωρίζουμε, η αγωνιστική Λες και η Καλαμάτας ήδη θέλει ένα χώρο για να δημιουργήσει μια πίστα χωμάτινη. Σε ό,τι αφορά την ΑΛΑΚ. Επειδή είναι μέλος της ΑΛΑΚ, παλιό ιδρυτικό μέλος της ΑΛΑΚ, το αεροδρόμιο έχει ένα διάδρομο 1.200 μέτρα πίστα ασφάλεια. Εκεί θα γίνει το εξετράξτε και αν μπορέσουμε και ρίξουμε μερικά μέτρα άσφαλτο, το μπορούμε να κάνουμε και σε πουλή. Τα υπόλοιπα στρέμματα, 200 στρώματα, 220 που είναι χωράφια, αυτά με λίγα χρήματα μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και να κάνουμε μία κομμάτια πίστα, αφού θα μας δώσουν το σχέδιο, θα μας φτιάξουν μία μακέτα και το σχέδιο, μία μελέτη, πώς τη θέλουμε με τις στροφές. Είναι μικρό το κόστος αυτό και αυτό είναι το μόνο χρόνο σίγουρα που θα γίνει. Σε ό,τι αφορά την πίστα του κομμάτι. Από όσο γνωρίζουμε... Μπορούμε να διεξάγει η ΑΛΑΚ τους αγώνες και τις δοκιμές να κάνει δύο μικρές αγώνες. Αγώνα Dragster. Dragster έφτασε στις 16-17, επίσημο αγώνα. Το οποίο είμαστε αρρωγοί εμείς, η εταιρεία ελληνικής που διαφερέψουμε και με τον τόπο Δήμο. Βρισκόμαστε τώρα στην οργάνωση του αγώνα. Ο αγώνας θα γίνει και πιστεύω να έχει μεγάλη επιτυχία.